Θα σας ξενήσει ίσως λίγο το σημερινό μας δελτίο, μια και η πρώτη μας είδηση δεν είναι ούτε πολιτική, ούτε κάποια είδηση από το διεθνή χώρο όπως συνηθίζεται. Είναι μια αθλητική είδηση, που εμείς την αξιολογήσαμε ιδιαίτερα σημαντική και δεν νομίζουμε ότι θα διαφωνήσετε, όταν μάλιστα αφορά μεγάλη επιτυχία ενός συμπατριώτη μας. Η χώρα μας λοιπόν από χτες, το πρόσωπο του Γιάννη Κούρου, ή μάλλον πιο συγκεκριμένα με τα πόδια και την ψυχή του Γιάννη Κούρου, κατέκτησε ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Μπορεί για πολλούς δρομείς ένας μαραθώνιος να αποτελεί στόχο και προσπάθειες μιας ολόκληρης ζωής. Από ό,τι φαίνεται όμως για τον Έλληνα δρομέα Γιάννη Κούρο, τα 42 χιλιόμετρα του μαραθώνιου είναι ένας μικρός περίπατος. Και αυτό δεν είναι υπερβολή, αφού ο Κούρος στόχευσε σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ δρόμου πολλών περισσότερων χιλιόμετρων και το κατέκτησε. Έτρεξε λοιπόν χτες χωρίς διακοπή σε δημόσιο δρόμο κοντά στη Νέα Υόρκη, 284 χιλιόμετρα, μια απόσταση δηλαδή για να το καταλάβουμε καλύτερα, σαν εκείνη από την Αθήνα μέχρι τα Φάρσαλα. Μπορεί το αγώνισμα δρόμου μεγάλων αποστάσεων να μην εντάσσεται στα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Ο Γιάννης Κούρος απέδειξε όμως ότι η ανθρώπινη θέληση και η πίστη στον αθλητισμό κάνουν την ανθρώπινη φυσική αντοχή πραγματικά χωρίς όρια. Ο Γιάννης Κούρος έχει διακριθεί επανειλημμένα σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων και κατέχει πολλά παγκόσμια ρεκόρ στο επίπονο αγώνισμα του υπερμαραθώνιου δρόμου. Στον τελευταίο αυτό αγώνα, που έγινε επιπλέον κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γιατί την περιοχή έπλητε ο τυφώνας Gloria, πήραν μέρος 38 ακόμα δρομείς. Δεύτερος τερμάτισε ο Αμερικανός Steve Warshower, που διήνυσε 209 χιλιόμετρα. Εδώ βλέπουμε τον Γιάννη Κούρο να τερματίζει, πατώντας την ελληνική σημαία, τον αποθεώνουν οι ομογενείς που βρίσκονται σε όλες τις γωνιές της γης. Και η κλασική σαμπάνια πλέον σε όλα τα αγωνίσματα. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Κοινές πρωτοβουλίες θα αναπτύξουν τον Οκτώβριο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών οι 6 ηγέτες που έχουν αναλάβει τη γνωστή πρωτοβουλία για την ειρήνη και τον αφοπλισμό. Αυτό ανέφερε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου στους δημοσιογράφους, μόλις υποδέχθηκε χθες βράδυ τον Πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ούλαφ Πάλμε, που έφτασε στην Αθήνα από την Κρήτη όπου βρισκόταν για ανεπίσημη επίσκεψη. Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο προωθήθηκαν οι πρωτοβουλίες των δύο πρωθυπουργών για απειρηνικές ζώνες στα Βαλκάνια και την Ευρώπη, ο κ. Παπανδρέου είπε ότι έχει ελπίδες για τα Βαλκάνια και πρόσθεσε ότι η πρόταση του κ. Πάλμε για τη Σκανδιναβία έχει τεράστια σημασία. Ακόμα όμως μεγαλύτερη σημασία, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, έχει η πρόταση του κ. Πάλμε για την Κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα την περιοχή των δύο Γερμανιών που πρέπει να είναι ελεύθερη από πυρηνικά όπλα. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Θετικά χαιρετίζει η Ουάσιγκτον την πρόταση του Κρεμλίνου για μείωση έως και 50% του πυρηνικού οπλοστασίου των δύο υπερδυνάμεων. Αυτό είπε σε ραδιοφωνικό μήνυμά του χτες ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγαν μετά τη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο με τον Σοβιετικό Υπουργό Εξωτερικών Έντβαρτ Σεβατνάντζε. Πρόσθεσε ακόμα ότι η πρόταση θα υποβληθεί από τη Σοβιετική Αντιπροσωπεία με περισσότερες λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενέβη. Οι κύριοι Ρέιγκαν και Σεβατνάντζε τέλος συμφώνησαν να συνεχιστούν οι επαφές μεταξύ αξιωματούχων της Ουάσιγκτον και της Μόσχας για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η συνάντηση κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη τις 20 και 21 Νοεμβρίου. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Χουσέιν συναντάται αύριο στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο Ρόναλντ Ρέιγκαν σε μια ακόμα προσπάθεια για να αρθεί το αδιέξοδο στις προσπάθειες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο βασιλιάς Χουσέιν και η κυβέρνηση Ρέιγκαν εξακολουθούν να διαφωνούν για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες του Μεσανατολικού. Ο Ιορδανός Μονάρχης έχει προτείνει να συμμετάσχει στις συνομιλίες και η Σοβιετική Ένωση, ενώ ως πρώτο βήμα επιθυμεί μια συνάντηση μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και κοινής Ιορδανοπαλαιστινιακής αντιπροσωπείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται επίμονα να διαπραγματευτούν άμεσα με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και έχουν εγκρίνει μόνο τρία από τα ονόματα 7 Παλαιστινίων που έχει προτείνει ο Χουσέιν. Αστυνομικοί σκότωσαν χθες κατά λάθος μια Ινδή στο Μπρίξτον του Νότιου Λονδίνου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βγουν στους δρόμους εκατοντάδες εξαγριωμένοι νέοι. Μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία 36 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 10 αστυνομικοί και 2 δημοσιογράφοι. Η Scotland Yard αναγκάστηκε να δώσει ανακοίνωση με την οποία ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη για το ατυχές συμβάν.
Στη διάρκεια αντιναζιστικής διαδήλωσης, χθες το βράδυ στη Φραγκφούρτη, ένας διαδηλωτής σκοτώθηκε όταν βρέθηκε κάτω από τις ρόδες ενός πυροσβεστικού οχήματος. Το όχημα χρησιμοποιούσε η αστυνομία για να διαλύσει περίπου 700 άτομα που διαμαρτύρονταν για συγκέντρωση του Δυτικογερμανικού Νεοναζιστικού Κόμματος. Η αστυνομία διευκρίνησε ότι από την πίεση του νερού μιας υδραυλίας ο νεαρός διαδηλωτής έπεσε στο δρόμο και στη συνέχεια συνεθλίβει από τις ρόδες του πυροσβεστικού οχήματος. Στο Μεξικό, τα συνεργεία διάσωσης επιμένουν ακόμα στις αναζητήσεις τυχόν επιζώντων κάτω από τα ερείπια. Εκτός από το ανθρώπινο δυναμικό που μετέχει στις εργασίες διάσωσης και τους ειδικούς εκπαιδευμένους σκύλους, στην επιβίωση πολλών ανθρώπων καταπλακωμένων στα ερείπια έχει συμβάλει ουσιαστικά και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Το λεγόμενο τεχνικό μάτι είναι μια από τις πλέον σύγχρονες μεθόδους έρευνας κάτω από τα ερείπια. Με το μάτι λοιπόν αυτού του θαυματουργού σωλήνα, οι ειδικοί διακρίνουν τα παγιδευμένα θύματα. Με αυτή τη μέθοδο εντοπίστηκαν οι τελευταίοι διασωθέντες, όπως το μωρό που είδαμε πριν λίγο στη φωτογραφία, που βρέθηκε χθες κάτω από πολλούς τόνους ερείπια. Στα δικά μας και πάλι, με ομιλία του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ολοκληρώνονται απόψε στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας οι τετραήμερες εκδηλώσεις της ΟΝΕΔ, γιορτή της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στις 9 το βράδυ. Σήμερα ολοκληρώνονται επίσης στο Άλσος Παγκρατίου οι τριήμερες εκδηλώσεις του 3ου Φεστιβάλ Κωδισσός. Στις 8 το βράδυ θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς. Η 24ωρη προειδοποιητική απεργία πραγματοποιούν αύριο τα μέλη της Ένωσης Επαγγελματιών Οδηγών Αυτοκινήτων Πειραιά, Αθήνας και Περιχώρων. Τα μέλη του Σωματείου θα συγκεντρωθούν την ίδια μέρα στις 9 το πρωί στο έργατο υπαλληλικό κέντρο του Πειραιά. Επίσης, δύο οριστάσεις εργασίας πραγματοποιούν αύριο τα μέλη της Ομοσπονδίας Κλωστοϊφαντουργών Ελλάδας με έτοιμα την ένταξη του κλάδου στα βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. 41 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα των 10 παλικαριών της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑ στο σπίτι της οδού Μπιζανίου στην Καλυθέα, ο Δήμος της πόλης έστησε προς τιμήν τους μνημείο που θα θυμίζει σε όλους εκείνη την ηρωική προσπάθεια να αντισταθούν στον κατακτητή. Ο συνάδελφος Νίκος Θοδωράκης ετοίμασε το ρεπορτάζ που ακολουθεί και που αποτελεί ένα μικρό χρονικό της θυσίας τους. 24 Ιουλίου 1944. Τα μηχανοκίνητα του συνεργάτη των Γερμανών Μπούραντα, κάτω από γερμανική διοίκηση και ισχυρές ναζιστικές δυνάμεις, κύκλωσαν την Καλυθέα. Στόχος τους, το χτύπημα των ενόπλων τμήματων του Ελλάς, η τρομοκράτηση του λαού και η συγκέντρωση εργατών για τα εργοστάσια της χιτλερικής Γερμανίας που αιμορραγούσε οικονομικά από τα κέρια πλήγματα που δεχόταν στα μέτωπα του πολέμου. Οι μάχες μένονταν στην ηρωική συνοικία της Αθήνας και οι δυνάμεις κατοχής βρίσκονταν καθυλωμένες παντού. 10 παλικάρια, αγωνιστές του Ελλάς και της ΕΠΟΝ, οχυρώθηκαν στο μικρό σπιτάκι της οδού Μπιζανίου 10, όπου ήταν και η έδρα του Φρουραρχείου του Ελλάς. Εκεί και τους κύκλωσαν οι Γερμανοί. Η μάχη κράτησε 5 ώρες, ώσπου τα πυρά σύγησαν. Ύστερα ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και μερικοί πυροβολισμοί, με τους οποίους τα ηρωικά παλικάρια έδωσαν τέλος στη ζωή τους για να μην διαπομπευθούν ως εχμάλωτοι. Έτσι και πέρασαν στην Αθανασία. Το κάστρο της Μπιζανίου 10 έπεσε, αλλά οι ενισχύσεις που έφτασαν έδωσαν το κέριο χτύπημα στις δυνάμεις κατοχής που απέτυχαν να κάνουν τη σχεδιασμένη επιστράτευση των Ελλήνων. Στο σπίτι της Καλυθέας που το αγόρασε ο Δήμος για να το κάνει Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, εκατοντάδες ήταν αυτοί που τιμώντας τους ηρωικούς νεκρούς έδωσαν σήμερα το παρόν στη σεμνή εκδήλωση μπροστά στο μνημείο με τα ονόματα των 10 επωνητών και ελασιστών που θα θυμίζει σε όλους μας το φωτεινό παράδειγμα θυσίας και πατριωτισμού. Γιατί οι λαοί που χάνουν την ιστορική τους μνήμη χάνονται από την ιστορία της ανθρωπότητος. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Καλυθέας και οι αντιστασιακές οργανώσεις της περιοχής. 11 γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου ονομαστικής αξίας 100, 200, 500.000 και 1 εκατομμύριο δραχμών θα διατίθενται από αύριο στο κοινό από όλες τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα 11 αυτά γραμμάτια του δημοσίου είναι ανώνυμα, μεταβιβάζονται ελεύθερα και πληρώνονται στον κομιστή στη λήξη τους. Η αγορά και η μεταβίβασή τους, καθώς και η εξόφληση των τόκων, δεν επιβαρύνονται με τέλη χαρτοσύμου. Οι τόκοι των 11 γραμματείων απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Το επιτόκιο για τα τρίμηνα 11 γραμμάτια είναι 17%, για τα εξάμηνα 17,5% και για τα 12 μήνα 18,5%.
δωρεάν ηλεκτρονικός έλεγχος των ΙΤΧ αυτοκινήτων για την ποσότητα των καυσαερίων που εκπέμπουν έγινε στο χώρο του πάρκινγκ του Ολυμπιακού Σταδίου στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας στα πλαίσια της συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών, Επισκευαστών, Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων. Για τα αποτελέσματα αυτής της φυγμομέτρησης μας πληροφορούν ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γιώργος Τσουγκράνας και ο αντιπρόεδρος της ΠΟΒΕΑΜ Κώστας Μάνθος στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Αθηνά Κακολύρη. Περνάνε γύρω στα 80 αυτοκίνητα την ημέρα. Θα μπορούσαμε ίσως να κοιτάζαμε και περισσότερα, αλλά δεν το επιτρέπουν οι ώρες. Και τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι πάνω από το όριο, δηλαδή είναι σχεδόν τα μισά και κάτι παραπάνω είναι πάνω από το όριο, είναι αρρύθμιστο. Και το ότι είναι πάνω από το όριο το επιτρεπτό στα καυσαέρια οφείλεται στο ότι ο κινητήρας τους είναι αρρύθμιστος. Συγκεκριμένα η απάντησή σας είναι ότι είναι σε χάλια δηλαδή η κατάσταση, ναι, που διατηρούν οι Έλληνες οδηγοί. Ναι, δεν είναι σε τόση καλή, δεν έχουν τόση καλή συντήρηση όλοι οι κινητήρες των αυτοκινήτων για να μην εκπέμπουν χαμηλά ποσοστά εκπομπής καυσαερίων. Ο αντιπρόεδρος της ΠΟΒΕΑ, ο κύριος Μάνθος. Είναι γεγονός ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Χωροταξίας πρώτη φορά. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν 2-3 φορές σε ειδικά σεμινάρια με ειδικούς τεχνικούς του Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Και αυτή η συνεργασία συνεχίστηκε με αυτή εδώ την δουλειά σήμερα, την εβδομάδα μάλλον που μας πέρασε, και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη προσέλευση των αυτοκινήτων. Γεγονός ότι αυτή τη δουλειά την κάνουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, τους αυτοκινητιστές, ότι πρέπει να επισκέπτονται τα συνεργεία, τα σωστά συνεργεία λέμε εμείς, που υποδείχνουμε ασφαλώς στον κόσμο αυτόν ποια είναι τα σωστά συνεργεία, με τα ειδικά σήματα που έχει η Ομοσπονδία μας, με τον έλεγχο που έχουν τα συνεργεία αυτά από τις ειδικές επιτροπές της Ομοσπονδίας μας, και γενικά την ευαισθητοποίηση, είπαμε, του αυτοκινήτου στο να πηγαίνει στο συνεργείο χωρίς το φόβο που πιθανότατα να υπήρχε και να υπάρχει ακόμα. Αυτή είναι η στόχη μας. Και η διεύρυνση της συνεργασίας με τους κρατικούς φορείς, τα σημεία τουλάχιστον που θα μπορέσει να γίνει αυτό στη συνέχεια. Τα μακρά τείχη στην Πειραϊκή αξιοποιούνται μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά και του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναστήλωσή τους. Παράλληλα, αυτή την εποχή, στις συνοικίες του Πειραιά εκτελούνται έργα υποδομής συνολικού κόστους 800 εκατομμυρίων δραχμών. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σωτήρης Μαριωρής. Στο μπαλκόνι του Σαρονικού, την Πειραϊκή, τα μακρά τείχη της αρχαίας Αθήνας υψώνονται και πάλι, όχι για να ενισχύσουν την άμυνα της πόλης, αλλά για να καταγραφούν σε ένα μοναδικό ιστορικό μνημείο και αρχαιολογικό κόσμημα της περιοχής.